Στην Καβάλα βρέθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Δημήτρης Μελάς, ο οποίος είχε σύντομη αλλά ουσιώδη συνάντηση με τον Δήμαρχο Παγκαίου Βασίλη Ξουλόγη, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη. Τα ζητήματα που συζητήθηκαν είναι τα δύο μεγάλα στοιχήματα του Δήμου Παγκαίου για την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής, τα τενάγη των Φιλίππων και το φράγμα του Μαρμαρά. Να μέσα στο πλαίσιο μιας επίσκεψης ενημέρωσης που έχω έρθει εδώ στην Καβάλα για τους αγρότες στο πλαίσιο της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Επισκέφθηκα σήμερα μαζί με τον κύριο βουλευτή, τον δήμαρχο εδώ του Παγκαίου, οι οποίοι, όπως και εσείς αναφέρατε προηγουμένως, δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία και στα δύο έργα. Αναπτυξιακά και τα δύο προς κατευθύνσεις σημαντικές διατήρησης της καλλιέργειας αλλά και ανάπτυξης και περαιτέρω προώθησης προϊόντων σημαντικών και εξαγώγημων, έθεσαν όλες τους προβληματισμούς και τις προσπάθειες. Η ευαισθησία τους είναι γνωστή και δεδομένη και φαίνεται και από όλες τις ενέργειες που γίνεται και από πλευράς Δημοτικής Αρχής και από πλευράς βουλευτών. Η διαδικασία συγκεκριμένη σαφέστατα και κατηγορηματικά βρίσκει αρρωγό το Υπουργείο σε όποιο επίπεδο μπορεί να βοηθήσει είτε τις ενέργειες της περιφέρειας είτε τις ενέργειες του Δήμου, προκειμένου να συνδράμει στην καλύτερη ή ομαλότερη χρηματοδότηση από όποια αξιοποίηση πόρων μπορούμε να έχουμε με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που δίνει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μέσω του προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, μέσω μέτρων τα οποία στο παρελθόν είχαν χρησιμεύσει προκειμένου να αναλυφθούν τέτοιες δραστηριότητες. Πιστεύω ότι και τώρα με μια σωστή τοποθέτηση και σωστή σύνταξη μελετών θα μπορεί να ικανοποιηθεί είτε εν συνόλο είτε εν μέρη κάποιες τέτοιες απαιτήσεις, ούτως ώστε να βοηθήσουμε στην ολοκλήρωση τόσο σημαντικών έργων για πολύ μεγάλο μέρος της περιοχής. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μελά για την επίσκεψη, καθώς και τον Δήμαρχο εδώ του Παγκαίου που μας δέχθηκε. Πιστεύω ότι θα τα επισκεφθούμε αυτά τα μεγάλα έργα που θέλουμε να βοηθήσουμε και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Θεωρείτε δεδομένη την παροχή βοήθειας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης? Μόλις μας είπε ο κύριος Μελάς πως εάν υπάρξει η σχετική δραστηριότητα από τον Δήμο, η μελετητική ωριμότητα, ένας σχεδιασμός ο οποίος θα είναι αναλυτικός, το Υπουργείο θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Το Υπουργείο και ο Υπουργός επανειλημμένα έχει πει ότι θα βοηθήσει, αλλά μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Μελάς είναι υπεύθυνος για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια άλλη πρόσβαση με τον κύριο Μελάς από τα ωφέλη που μπορούμε να προσκομίσουμε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Για πρόσβαση σε κοινοτικούς πόρους. Ακριβώς. Καταρχάς, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την επίσκεψη του κύριου Γενικού. Νομίζω ότι η ενημέρωση όλων των φορέων που μπορούν να βοηθήσουν το αγροτικό τομέα του Δήμου μας, ο οποίος ξέρετε ότι μπορεί να έχουμε ένα τουριστικό Δήμο και αυτή τη στιγμή να έχουμε αρκετό κόσμο στην παραλία, όμως οι κάτοικοί μας ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία. Άρα λοιπόν εμείς μας ενδιαφέρει το αγροτικό κομμάτι, έτσι και τα τενάγη των Φιλίππων που έχει γίνει μια σεβαστή προσπάθεια από την περιφέρεια. Θέλουμε να είναι γνώστης και το Υπουργείο, με τον κύριο Τσαφτάρη έχουμε μιλήσει, τον Υπουργό το γνωρίζει, είναι και από τη Δράμα. Ο κύριος Μελάς, ο οποίος κυρίως είναι σήμερα εδώ για την ΣΚΑΠ, για την Κοινέα ΚΑΠ, που επίσης είναι σημαντική για το αγροτικό τομέα, για τις επιδοτήσεις που μας είχαμε μέχρι το 2013 ότι θα σταματήσουν, όμως θέλουμε να συνεχίσουν ώστε να βοηθηθεί το αγροτικό τομέα και ο πληθυσμός του Δήμου Παγκαίου. Και βεβαίως πέρα από τα τενάγη των Φιλίππων που έχουμε προχωρήσει αρκετά και με την περιφέρεια, αναζητούμε και χρηματοδοτικό εργαλείο και από το Υπουργείο. Άρα λοιπόν είναι θετικό ότι είναι εδώ σήμερα για να είναι γνώστης του τι συμβαίνει. Αφετέρου έχουμε το φράγμα του Μαρμαρά που είναι ένα σημαντικό και αναπτυξιακό έργο για τον Δήμο μας. Προχωράει μέσω του προγράμματος Αλέξανδρος Μπαλτατζής. Θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του, όμως θα πρέπει μετά το νερό το οποίο εκεί θα εισηλεχθεί, θα πρέπει να το δώσουμε στους αγρότες. Άρα λοιπόν χρειάζεται νέα μελέτη, νέο έργο.